Θέλω να σας μιλήσω και να σας ενημερώσω μαζί με την βοήθεια των ειδικών σαφέστατα για τη συμβουλευτική γραμμή 11525 για παιδιά και οικογένειες μαζί για το παιδί, ατομικές οικογενειακές συνεδρίες, ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια για γονείς, ομιλίες ψυχολόγων σε σχολεία, σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Μία γραμμή στην οποία μπορεί να απευθύνεται ο καθένας από εμάς για πάρα πολλούς λόγους. Η υπεύθυνη συντονίστρια της γραμμής, η κυρία Σοφία Καμαρέτα, είναι τηλεφωνικά κοντά μας. Καλημέρα σας από τον 984. Καλή σας μέρα. 11525. Μπορώ να απευθύνομαι σε αυτό το πενταψήφιο τηλεφωνικό αριθμό από όποιο σημείο της χώρας και αν βρίσκομαι, κυρία Καμαρέτα? Σωστά. Η συμβουλευτική γραμμή 11525 είναι μια πανελλαδική γραμμή βοήθειας, στήριξης και συμβουλής προς τον κάθε γονέα, έφηβο ή παιδί που χρειάζεται κάποια ψυχολογική κατεύθυνση. Πριν προχωρήσω και σας πω κάποιες πιο αναλυτικές πληροφορίες για τη γραμμή, να αναφέρω ότι είναι μια υπηρεσία της Ένωσης Μαζί για το Παιδί, η οποία είναι ένα σύνολο φιλανθρωπικών οργανώσεων μη κυβερνητικών και μη κερδοσκοπικών που συνεργάζονται με σκοπό να βοηθήσουν το παιδί σε ανάγκη και την οικογένειά του. Mm-hmm. Θέλω να το ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα από τις δικές σας τις αναφορές, γιατί μιλάτε για μια πανελλαδική γραμμή βοήθειας προς γονείς εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές και εφήβους. Δεν είναι κατά ανάγκη ένα πενταψήφιο νούμερο που μπορεί κάποιος να πάρει για να καταγγείλει κάποιον είτε σε φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας ή σε bullying, αλλά μπορεί και να ζητήσει συμβουλές, έτσι, αυτό καταλαβαίνω. Καλά καταλαβαίνετε, ωστόσο η γραμμή έχει 4 κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι συμβουλευτική, δηλαδή καλεί οποιοδήποτε, όπως είπαμε πριν, για να ζητήσει μια συμβουλή σε ένα θέμα που τον απασχολεί. Η δεύτερη είναι η παραπομπή, δηλαδή στην περίπτωση που η επιστημονική ομάδα η οποία απαντάει σε κάθε κλήση της 11525, δει ότι δεν μπορεί να χειριστεί αυτό το συγκεκριμένο θέμα γιατί είναι πιο εξειδικευμένο από τα καθήκοντά της, τότε παραπέμπει σε έναν άλλον δωρεάν επίσης φορέα, δημόσιο. Οπότε έχουμε συμβουλευτική, παραπομπές, πληροφορίες, η τρίτη κατεύθυνση γενικότερα για την Ένωση Μαζί για το Παιδί και τις δράσεις των μελών της, και το τελευταίο είναι η λήψη επώνυμων ή ανώνυμων καταγγελιών, τις οποίες προωθούμε στην αντίστοιχη εισαγγελική αρχή. Οπότε έχουμε και αυτό το κομμάτι της καταγραφής, της κακοποίησης. Οι περισσότερες κλήσεις που δέχεται η συγκεκριμένη η γραμμή σε ποιον από τους 4 προαναφερόμενους τομείς παρουσιάζουν μεγαλύτερη κίνηση? Είναι η συμβουλευτική. Απευθύνονται σε εσάς γονείς, εκπαιδευτικοί, αλλά και οι ίδιοι οι εφηβοί ενδεχόμενα? Ναι, σωστά. Το μεγαλύτερο ποσοστό των καλούντων είναι γονείς, κυρίως μαμάδες, και δεύτεροι έρχονται οι μπαμπάδες, οι γιαγιάδες, οι παππούδες. Μετά έχουμε εκπαιδευτικούς, θείους, θείες, και σε τρίτη σειρά έρχονται οι έφηβοι και λίγο λιγότερο τα παιδιά. Τι είναι αυτό που ζητούν περισσότερο? Τι είναι αυτό που σας ρωτούν πολύ περισσότερο? Ναι, κοιτάξτε, το επαναλαμβανόμενο θέμα είναι η οριοθέτηση. Δηλαδή πώς οι γονείς μπορούν να θέσουν σωστά όρια στο σπίτι, να διαχειριστούν τη ματέωση των παιδιών τους προς αυτά τα όρια και τις αντιδράσεις των παιδιών τους. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα που βλέπουμε ότι απασχολεί στο πανελλήνιο τους γονείς. Δεύτερο έρχεται η επιθετικότητα των παιδιών που στην εφηβεία καμιά φορά έχουν τέτοιες αντιδράσεις. Γενικότερα θέματα εφηβείας, η σεξουαλικότητα, οι κοινωνικές σχέσεις, οι προβλήματα στο σχολείο με κάποιο καθηγητή, ή και ακόμα πώς ένας έφηβος, αν καλέσει, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τις υψηλές προσδοκίες που έχει η μαμά ή ο μπαμπάς του προς αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι κατ' επέκταση και βάσει των αναγκών που υπάρχουν μπορείτε να προχωρήσετε και σε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα ευαισθητοποίηση ενδεχόμενα γονιών, μαθητών, μέσα από παρεμβάσεις, μέσα από ομιλίες, μέσα και από τα σχολεία.
Σωστά. Εμείς ειδικά για τους κατοίκους της Αττικής έχουμε ένα συμβουλευτικό κέντρο το οποίο συμπληρώνει τις υπηρεσίες της γραμμής 115-25, ναι. Στο οποίο έρχονται οι ενδιαφερόμενοι και έχουν διαζώσει συνεδρίες, ομάδες γονέων ή ψυχοεκπαιδευτικά. Για τους κατοίκους εκτός Αττικής, οι ομάδες γονέων και τα ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια προσφέρονται μέσω Skype, ηλεκτρονικά, mm-hmm. μέσω ίντερνετ. Οπότε προσπαθούμε να προσφέρουμε μια ολιστική προσέγγιση στους γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά που έχουν ανάγκη μια επαγγελματική καθοδήγηση για τα θέματα που τους απασχολούν. Mm-hmm. Με εξειδικευμένα και μη θέματα για όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε. Εάν κάποιος εδώ που σας ακούει αυτή την ώρα από την Κρήτη, mm-hmm. από το Ηράκλειο, θέλει να επικοινωνήσει mm-hmm. στην πενταψήφια αυτή γραμμή, το 115-25, mm-hmm. πώς μπορείτε mm-hmm. να του παρέχετε βοήθεια? Οποιοδήποτε καλέσει και αυτή τη στιγμή, καθώς η γραμμή λειτουργεί Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, θα μιλήσει με έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, κοινωνικό λειτουργό ή εθελοντή επαγγελματία ψυχικής υγείας και να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεται να ευχαριστήσω και τους εθελοντές μας που απαρτίζουν το πλαίσιό μας. Οπότε όποιος καλέσει λοιπόν στη γραμμή αυτή ακόμα και αυτή τη στιγμή θα λάβει μια επαγγελματική συμβουλή, καθοδήγηση, μια διερευνητική κουβέντα στην αρχή για να καταλάβει και ο επιστήμονας της γραμμής τι είναι το θέμα που τον απασχολεί, το πραγματικό θέμα, γιατί ξέρετε καμιά φορά μας απασχολεί κάτι και είναι τελικά η κορυφή του παγόβουνου. Mm-hmm. Οπότε θα λάβει αυτή τη διερευνητική συζήτηση με τον επιστήμονα και αργότερα θα συνεχίσουν τη συνεδρία για να λύσουν το θέμα που απασχολεί τον καλούντα. Mm-hmm. Μπαίνοντας μέσα στα δικά σας τα προγράμματα για να δω πάνω κάτω πώς αυτή η γραμμή μπορεί να λειτουργήσει, έπεσα mm-hmm. πάνω σε προγράμματα αντιμετώπισης και φτώχειας. Ασχολείστε mm-hmm. ακόμα και με αυτά, στηρίζετε δηλαδή άπορες οικογένειες? Βεβαίως, το Μαζί για το Παιδί γενικότερα έχει κάποιες υπηρεσίες. Μία από αυτές είναι η γραμμή 115-25 και το Συμβουλευτικό Κέντρο. Άλλη υπηρεσία είναι προγράμματα αντιμετώπισης της φτώχειας, όπου σε ανθρώπους που πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια φτώχειας προσφέρουμε κουπόνια σύντησης, όπου μπορεί αυτός που έχει ανάγκη να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ και να ψωνίσει με αξιοπρέπεια τα καθημερινά είδη ανάγκης. Έχουμε προγράμματα όπου ενισχύουμε τους μαθητές που βρίσκονται σε κίνδυνο να παρατήσουν το σχολείο, ειδικά τη βασική εκπαίδευση του γυμνασίου, να μην την ολοκληρώσουν. Οπότε προσφέρουμε ενισχυτική διδασκαλία σε αυτούς τους μαθητές. Έχουμε προγράμματα όπου προσφέρουμε προϊόντα σε άπορους γονείς και τα παιδιά τους. Έχουμε εποχιακές δράσεις όπου προσφέρουμε δώρα και είδη καθημερινής ανάγκης σε άπορες οικογένειες και βέβαια και τα παιδιά τους. Οπότε γενικότερα προσπαθούμε να είμαστε κοντά και δίπλα το παιδί που έχει ανάγκη και την οικογένειά του. Μάλιστα. 115-25, αλλά μπορεί και μέσω διαδικτύου, ποιος θέλει να πάρει περισσότερες πληροφορίες, Μαζί για το Παιδί, εάν πληκτρολογήσει, θα βρεθεί πάνω σας, θα μάθει περισσότερα πράγματα. Κυρία Σοφία Καμαρέτα, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες αυτές, χρήσιμες για τον καθένα από εμάς. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να ενημερώσουμε το ακροατήριό σας για το Μαζί για το Παιδί και τη γραμμή 115-25.